πάω να καλωσορίσω τον καλεσμένο μου, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που μας κάνει τη τιμή μια τέτοια μέρα να είναι εδώ. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, κύριε Κουτσούμπα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καταθέσατε για πρώτη φορά ως γραμματέας και μετά από πολλά χρόνια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, καταθέτει ο ίδιος Στεφάνη στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι και το μήνυμά σας για την φετινή επέτειο. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα και σήμερα περισσότερο από ποτέ. Γιατί έχουμε έναν μεγάλο αγώνα μπροστά μας, ο ελληνικός λαός, η ελληνική νεολαία, ενάντια σε πολιτικές οι οποίες ματώνουν τον ελληνικό λαό. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια, υπάρχει ανεργία, υπάρχει ένταση της εκμετάλλευσης, υπάρχει υποβάθμιση της παιδείας, παραπέρα ιδιωτικοποίησή της, μεγάλο το κόστος για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών να σπουδάσουν. Αυτό εμπεριέχεται και στο σύνθημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία. Το ψωμί είναι το συμβολικό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική λαϊκή οικογένεια και οι νέοι άνθρωποι. Βεβαίως έχουμε ένταση των σχεδιασμών, επικίνδυνων σχεδιασμών στην περιοχή και ευρύτερα στον κόσμο, από αυτούς τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οδηγούν σε πολεμικές εμπλοκές τους λαούς και την νεολαία. Και βεβαίως έχουμε ένταση της κρατικής καταστολής, κρατικής βίας, της αστυνομικής βίας, που είναι... χτυπά την νεολαία ή δικαιώματα εργατικά, λαϊκά δικαιώματα. Εδώ, κύριε Γραμματά, είναι και το στοιχείο της αντιπαράθεσης την τελευταία εβδομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη. Θα πρότεινα να παρακολουθήσουμε στο βίντεο που έχει επιμεληθεί η Μανιό Μάνεση τα γεγονότα έτσι όπως έγιναν, με μια προέκταση του τι σημαίνουν αυτά, και αμέσως μετά να έρθουμε πια να τα τοποθετήσουμε στην αυριανή επέτειο και να μου πείτε τους φόβους σας, το μήνυμά σας απέναντι στην νεολαία αυτές τις ώρες είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε Μανιό Μάνεση. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με επικέντρο το Πανεπιστημιακό Άσυλο μετά το σκηνικό έντασης που προκάλεσαν τα γεγονότα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Η απόφαση της συγκλήτου της πρώην ΑΣΟΕ να παραμείνει κλειστή έως την επέτειο του Πολυτεχνείου μετά την ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Κυριακής σε εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου που τελούσαν υποκατάληψη και στους οποίους βρέθηκαν κράνη, κοντάρια, κουκούλες, διαιρητικά εργαλεία, άδεια μπουκάλια. Επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε χώρους που θεωρούνται ότι χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια για επεισόδια και επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων, ήταν η αρχή. Η απόφαση της συγκλήτου προκάλεσε την αντίδραση των φοιτητών. Η παρέμβαση των ΜΑΤ στο προάβλιο του Πανεπιστημίου μετά το άνοιγμα της εξωτερικής πόρτας από ομάδα φοιτητών και ενώ ήταν σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της απόφασης της συγκλήτου, η χρήση χημικών κατά των διαδηλωτών πυροδότησαν το κλίμα. Φοιτητικά συλλαλητήρια με αίτημα και την επαναφορά του ασύλου και πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να τελειώνει με τις γιάφκες των κουκουλοφόρων, των κατασκευαστών μολότοφ, των διακινητών ναρκωτικών και των λαθρέμπορων εντός των πανεπιστημίων. Ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση την κατηγορεί για ακραίο νεοσυντηρητισμό και επικοινωνιακή προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας. Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, ιδιαίτερα εν όψη της επετείου της 17ης Νοέμβρη, συνιστά το κίνημα αλλαγής, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγγέλει την παραβίαση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και την καταστολή των φοιτητικών κινητοποιήσεων, κάνοντας λόγο για κλίμα αστυνομοκρατίας. Στο φορτισμένο αυτό κλίμα, με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία για την αποφυγή επεισοδίων, ξεκίνησε χθες ο επίσημος εορτασμός της 46ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που κορυφώνεται αύριο με την καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Κύριε Γραμματέα, η απόφαση της κλήτου να κλείσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, να κλείσει τη σχολή της ΑΣΟΕ, όπως τη λέμε, πυροδότησε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και εδώ έρχεται που έρχεται και εμπλέκεται και η παρέμβαση της αστυνομίας, όπου κλιμακώνει την ένταση.
Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με την απόφαση της συγκλήτου, διότι δεν έγινε χωρίς λόγο, έγινε με αφορμή τα ευρήματα μέσα στην ΑΣΟΕ. Είναι απόλυτα καταδικαστέα και η απόφαση της συγκλήτου για lockout που προκάλεσε και πυροδότησε αυτά τα ζητήματα, όπως είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη και η στάση της αστυνομίας με την παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου, την κατάργηση, πια παραβίαση, την κατάργηση του ασύλου. Ναι, δεν παρανόμησε δηλαδή υποτίθεται, η αστυνομία υποτίθεται ότι είναι για τις παράνομες ενέργειες, mm-hmm. με βάση όσα έλεγαν οι κυβερνώντες βουλευτές τουλάχιστον κατά τη διαδικασία συζήτησης της Βουλής. Εμείς είπαμε ότι ανοίγει το δρόμο για άλλα ζητήματα, για τα δικαιώματα της φοιτητικής νεολαίας, για τα δικαιώματα των εργαζομένων στη διεκδίκηση. Όμως η επιχειρηματολογία τους όλοι στηρίζεται ότι οι εγκληματικές ενέργειες, τα ναρκωτικά κλπ. Και βεβαίως λοιπόν, ο καθένας λέει ότι είναι. Εσείς πώς τα αξιολογείτε? Καταρχήν, δεν είναι ανησυχητικά? Καταρχήν δεν υπήρξε αντίδραση σοβαρή για τα ευρήματα. Αν πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, ξαναλέω, διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη ενέργεια, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Ναι, τα συνδέουν δεύτερο, τα ευρήματα όμως δεύτερο, δεύτερο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για φοιτητικούς συλλόγους και για φοιτητές. Πρόκειται για διάφορες ομάδες, mm-hmm. για τις οποίες το ΚΚΕ έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, και τις τελευταίες δεκαετίες και τα τελευταία χρόνια μιλήσει πάρα πολλές φορές για το ρόλο που παίζουν. Είναι ξένο σώμα προς το φοιτητικό κίνημα, προς τους φοιτητικούς συλλόγους, προς τους φοιτητές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κρύβει ποτέ το πρόσωπό του. Στην ουσία πρόκειται, για άτομα τα οποία είναι ενεργούμενα τόσο από τη μεριά της αστυνομίας και των κρατικών μηχανισμών, όσο και από τη μεριά αυτών των ομάδων. Κύριε Γραμματέα, είναι αλληλοτροφοδοτούμενα αυτά τα στοιχεία, τόσο ο κρατικός μηχανισμός, μυστικές υπηρεσίες, όσο και αυτές οι ομάδες. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Όπως είπα και πριν, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κρύβει ποτέ την ταυτότητά του και το πρόσωπό του. Και η δράση του είναι πολύ συγκεκριμένη και εμφανής, δημόσια, διαφανής. Γι' αυτό μιλάμε για περίεργη. Για περίεργη απόφαση της συγκλήτου σε τώρα, μια κρίσιμη στιγμή. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βάλει όμως αλυσίδες στην πύλη της ΑΣΟΕ, να κλείσει τη σχολή, να κάνει lockout. Αντίθετα, αυτό οποία οδηγεί στο να πυροδοτήσει αντιδράσεις, στοιχεία, δικαιολογημένες όμως αντιδράσεις. Ναι, τα στοιχεία οι αντιδράσεις αυτά των φοιτητών που έγιναν εκεί ήταν δικαιολογημένες. Αδικαιολόγητη επίσης είναι η συνεχής επέμβαση της αστυνομίας ενάντια στους φοιτητές. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Τα στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε και πριν, με τα ευρήματα μέσα στην ΑΣΟΕ, δεν ήταν ικανά να αμαυρώσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου? Γι' αυτό, αυτό ήταν και το σκεπτικό της απόφασης της συγκλήτου και του κλεισίματος σχολής. Καλά, για το λαό μας και την νεολαία, για τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους, δεν αμαυρώνεται με τίποτα η επέτειος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνετε. Δεν αμαυρώνεται με να τίποτα. Έκτροπα, ούτε με τους προβοκάτορες, ούτε με τους προβοκάτορες που μπορεί να οδηγήσουν αυτά τα έκτροπα που λέτε, ούτε με την αστυνομική βία και τρομοκρατία. Άρα αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, mm-hmm. και πρέπει να έχει το λαϊκό κίνημα, το εργατικό κίνημα και το φοιτητικό κίνημα ξεκάθαρη άποψη σε αυτά τα ζητήματα. Δεν πρέπει να υπάρχει βία, κρατική καταστολή ενάντια σε αγώνες και σε διεκδικήσεις. Όλα τα υπόλοιπα, τα ευρήματα, δηλαδή καμία μπορούν να βίας χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν. Δεν διότι εδώ βλέπουμε τώρα εδώ που λέμε, πάνε να κάνουν ποινικό ιδιώνυμο αδίκημα της Μολότοφ. Λες και δεν υπάρχει νομοθεσία, για παράδειγμα, για την οπλοκατοχή, για οτιδήποτε, ακόμα και ένα σουγιά να βρει ή ένα μαχαίρι ή ένα περίστροφο ή ένα όπλο ή οποιοδήποτε άλλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει η δουλειά στον άλλον, υπάρχει νόμος που μιλάει για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Άρα το ότι βάζεις και κάνεις ιδιώνυμο της Μολότοφ, πας μετά στην πρόθεση, πας ανεξέλεγκτα να επιβάλλεις και να ανοίξεις κερκόπορτες με τον νόμο αυτό για άλλα δικαιώματα των εργαζομένων. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και γι' αυτό τα καταγγέλουμε αυτά. Κύριε διότι Ματέα, δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Γιατί μια κοινή λογική τώρα του κόσμου, έτσι όπως το συζητάμε, λέει πολύ καλά φαίνεται αυτό που κάνουν.
αντιμετωπίζουν. Μα δεν αντιμετωπίζουν. Αντίθετα, πυροδοτούν τη βία. Άρα, πυροδοτούν άρα καλώς την αστυνομική αυθαιρεσία, πυροδοτούν τον κρατικό αυταρχισμό. Καλώς έκοψαν οι φοιτητές στο Λουκέτο. Βέβαια. Βέβαια. Θα μπορούσε και η ΚΝΕ να το κάνει αυτό. Mm. Απλώς ήταν κάποιες φοιτητικές οργανώσεις εκεί, διαφορετικές φοιτητικοί σύλλογοι, φοιτητές ήταν. Βεβαίως. Ήταν παράνομη η απόφαση συγκλήτου. Εγώ λέω δημόσια και σήμερα, με αποφή αυτές τις μέρες που συζητάμε, ότι πρέπει να ελεγχθεί η σύγκλητος, ο Πρίτανης της συγκεκριμένης σχολής, γιατί προχώρησε στο Λουκέτο. Ενώ την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η επέμβαση, μπήκανε μέσα, βρήκαν τα ευρήματα, λήξαν ό,τι βρήκαν, βγάλανε τις διαπιστώσεις τους κλπ. Και δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το βράδυ που πήρε την απόφαση. Και η απόφαση για Λουκέτο πυροδότησε όλα τα υπόλοιπα. Την επέμβαση των ΜΑΤ μέσα στη σχολή που δεν υπήρχε κανένας λόγος και μάλιστα την ώρα, και αυτό έχει σημασία που πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, που γινόντουσαν και στην ΑΣΟΕ και σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια μαζικές συνελεύσεις των φοιτητών με συμμετοχή, με συζήτηση, συζήτηση έτσι όπως πρέπει σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα για να αποφασίσουν και για τον νόμο που έρχεται σχετικά με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και για μια σειρά διεκδικήσεις οι οποίες είναι δίκαιες. Μιλούν για το κόστος ζωής, για το κόστος της μόρφωσης που δεν έχουν να πληρώσουν οι οικογένειές τους, μιλούν για τα πτυχία που τα κρεμάνε σε μια κορνίζα διότι δεν έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας ή αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό με βάση την επιστήμη τους, αυτό που αγαπάνε, αυτό που κρατήκαν και σπουδάσανε, και βεβαίως μια σειρά άλλες τέτοιες πλευρές με τους διάφορους ομίλους να κάνουν μπάσιμο άγριο στα πανεπιστήμια και η κυβέρνηση και η Βουλή με την πλειοψηφία που υπάρχει να λέει μπάστε σκύλια λέστε. Κύριε Γραμματέα. Βέβαια πολιτική που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και αυτό, και τη συνεχίζει με πιο εντατικούς ρυθμούς η Νέα Δημοκρατία. Είστε ανήσυχος για την αυριανή μεγάλη πορεία, πάντα είναι μεγάλη πορεία του Πολυτεχνείου, άρα δικαιούμαι να το πω. Φοβάστε προβοκάτσια? Κοιτάξτε να δείτε, πάντα κάποιος θα πρέπει να με έχει αυτό στο το μυαλό κλίμα, δηλαδή, που την πιθανότητα προβοκάτσιας. Όμως το ζήτημα είναι ότι θα είναι μια μεγάλη αγωνιστική πορεία, μαζική, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες φορές. Εγώ σήμερα το πρωί που ήμουν στο Πολυτεχνείο ήταν αγωνιστικό και το κλίμα, Στεφάνη, μια χαρά ήταν το κλίμα, οι φοιτητές είναι εκεί, κάποιοι που μπορούν να θελήσουν να κάνουν επεισόδια και κάθε φορά κάνουν κάποια για την τιμή των όπλων ή για να εξηγούν τέλος πάντων το ρόλο ύπαρξής τους σε κάποιους μετρημένους οπαδούς τους, δεν θα μπορέσουν να περάσουν. Νομίζω ότι το φοιτητικό κίνημα, το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα έχει τη δυνατότητα να περιφρουρήσει. Αρκεί βεβαίως και η κυβέρνηση να πάρει πολύ σοβαρά υπόψη αυτά τα μηνύματα του εργατικού κινήματος, του φοιτητικού κινήματος, και να μην πυροδοτεί με ενέργειες που δεν έχουν βάση αστυνομικής βίας, αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας ενάντια σε φοιτητές, ενάντια σε αγωνιζόμενους. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Αλλού πρέπει να ψάξει, αλλού πρέπει να ψάξει το έγκλημα, γιατί πρόκειται για υπαρκτά ζητήματα αυτά. Όμως οι εγκληματικές ομάδες που παρανομούν και δρούν με διάφορα κυκλώματα, ξαναλέμε, δεν έχουν σχέση με το φοιτητικό κίνημα, με τους φοιτητικούς συλλόγους και με τις φοιτητικές παρατάξεις που δρούν λοιπόν, σήμερα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της εβδομάδας, που είναι η κατάθεση του Κωνσταντίνου Φρουζή στην προανακριτική για το ρόλο του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Δεν είναι για την Οβάρτη η προανακριτική. Να το θυμόμαστε αυτό. Είναι βέβαια, για αντικειμενικά την... εμπλέκεται. Προφανώς. Αλλά ποιος είναι ο λόγος σύστασής της. Και πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο που δίνει έναν άλλο χρώμα κάθε Σάββατο στην εκπομπή μας, τον Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο μου, καλό μεσημέρι. Τον εξαντλήσατε εκεί στη Βουλή τον κύριο Φρουζή, όχι μιας εσύ. Και μιλήσατε για αποχρώσεις, εγώ δεν θα πω ότι ήταν οι 50 αποχρώσεις του Γκρι, αλλά ήταν οι 50 αποχρώσεις του Φρουζή. Γιατί τον εξαντλήσαμε πραγματικά 18 ώρες. 18 αλλά ώρες κατάθεση. Φαίνεται ότι αντεπεξήλθε πολύ καλά ο κύριος Φρουζής και γι' αυτό εννοώ για 50 αποχρώσεις του. Τι εννοείς όταν λες αντεπεξήλθε πολύ καλά? Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι υπέπεσε σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Ο κύριος Χαρίτσης ανήρθησε τους ισολογισμούς της Νοβάρτης στο διαδίκτυο. Ακριβώς γι' αυτό. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς γι' αυτό. Τον κύριο Φρουζή. Ακριβώς γι' αυτό το λέω, γιατί μας μπέρδεψε. Δηλαδή,
Από την πλευρά της η κυβέρνηση λέει χαρακτηριστικά ότι ο Φρουζής έδωσε απαντήσεις και αυτοί που τις άκουσαν θα καταλάβουν τι εννοεί. Η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο Φρουζής ήταν ήξης αφήξης. Άρα λοιπόν, γι' αυτό εννοώ η αποχρώση του κυρίου Φρουζή. Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας, αν είναι το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Mm. Πάντως ο ίδιος, βγαίνοντας από την Επιτροπή, άφησε ένα μηδίαμα λιγάκι, έδειχνε κουρασμένος πραγματικά και λέει: «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Στα meeting λειτουργούσαμε διαφορετικά. Θα ξεκινήσω με αυτόν. 4 χρόνια δεν με κάλεσε κανείς. Έπρεπε να γίνει αυτή η κατάθεση». Πριν πάμε όμως σε αυτό, να πω δύο λόγια μονάχα που αφορούν στον κύριο Κουτσούμπα και είναι για το διαδικαστικό. Περάσαμε 10 μέρες. Να διευκρινίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν εναντίον των εξαιρέσεων τόσο του Παύλου Πολάκη όσο και του Δημήτρη Τζανακόπουλου. Αλλά και μετά που τέθηκε θέμα εξαιρέσεων από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, των 3 βουλευτών, 2 του Θανάση Πλεύρη, του κυρίου Κυρανάκη και του κυρίου Κυγκέρογλου, πάλι το Κομμουνιστικό Κόμμα είπε όχι. Διευκρινίζοντας ο κύριος Καθανασόπουλος ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν πατάει σε δύο βάρκες, καθώς τις κοινοβουλευτικές ομάδες θεωρεί ότι πρέπει να τις στέλνουν τα κόμματα εκεί για να συνθέτουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες, μάλλον την Προανακριτική Επιτροπή. Αυτό το λέω όχι για να κάνω κομμουνισμό στον κύριο Κουτσούμπα, αλλά για τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος να την πούμε για μια ακόμη φορά. Αν θέλει να πει κάτι ο κύριος Κουτσούμπας, είμαστε εδώ και συνεχίζω. Ναι, νομίζω το ρεπορτάζ του κυρίου Παναγιώτα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πάντα. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή και εγώ έτσι όπως τα έχω παρακολουθήσει, είτε μέσα στη Βουλή, γιατί στις επιτροπές δεν συμμετέχω εγώ, συμμετέχουν οι βουλευτές του κόμματος, αλλά και από την δημοσιότητα που παίρνουν τα υλικά που συζητιούνται. Και βεβαίως εμείς σταθερή θέση έχουμε σε αυτό. Εμείς όντως θεωρούμε, επειδή οι επιτροπές της Βουλής είναι επιτροπές που απαρτίζονται από εκλεγμένους βουλευτές που ανήκουν στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων. Άρα τα κόμματα, οι κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν την ευθύνη να ορίσουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει. Τώρα, αν κάποια κοινοβουλευτική ομάδα θεωρεί ότι κάποιος μπορεί να ερωτηθεί και όλα, να είναι δηλαδή στη θέση μάρτυρας, του μάρτυρα, την ημέρα εκείνη θα μπορούσε να ερωτηθεί και να δεν μην είναι ερωτών. Θα μπορούσε υπάρχει να υπάρχει. Όχι, διότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι προανακριτική επιτροπή, δεν είναι δικαστήριο η Επιτροπή της Βουλής. Η Επιτροπή της Βουλής εξετάζει τους μάρτυρες για να δει τα στοιχεία αυτά καταγράφονται. Αυτοί που ρωτάνε επίσης είναι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Αν δεν είναι ο ένας, θα ρωτήσει ο άλλος. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Λάμπρε, μείνε μαζί μας. Άρα σε λοιπόν, αυτό το άρα, λοιπόν και αυτό ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία και για όλα τα κόμματα. Να σας ρωτήσω, γι' αυτό κρατήσαμε την ίδια θέση. Ενώ είδαμε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια έλεγε, υπερασπιζόμενος στους δικούς του τον Πολάκη, τον Τζανακόπουλο, έλεγε για παράδειγμα ότι δεν πρέπει, τα κόμματα πρέπει να ορίζουν τους εκπροσώπους τους, και όταν μετά έθεσε θέμα η Νέα Δημοκρατία το άλλαξε και λέει, έβαλε μάλλον ο ίδιος ζήτημα από τη Νέα Δημοκρατία να εξαιρεθούν άλλοι. Άρα ήξης αφήξης είναι σε αυτά τα ζητήματα. Ένα αυτό, το δεύτερο ζήτημα. Έχω να πω το εξής και για τον κύριο Φρουζή. Αν σας διαφώτισε, εμένα αυτή είναι η ερώτηση μου. Δεν ξέρω αν θα ρωτήσει και εσύ κάτι το γιατί όντως έτσι ακούστηκε. Ναι. Δηλαδή, αυτά που είπε ο κύριος Φρουζής από ό,τι παρακολουθήσαμε, δίνει το δικαίωμα στο ΣΥΡΙΖΑ να φαίνεται δικαιωμένος και στη Νέα Δημοκρατία να φαίνεται εκείνη δικαιωμένη. Όχι δικαίωσε εμένα, με βάση αυτά που είπε, όχι δικαίωσε τον άλλον. Και να σας πω το εξής, κυρίως για τους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Φρουζής είπε, υπερασπιζόμενος τη φαρμακοβιομηχανία του. Αυτό έκανε. Ναι. Υπερασπίστηκε την κερδοφορία, είπε ότι δεν την υπάρχει, πώληση, ότι δεν την υπάρχει πώληση των προϊόντων του και γι' αυτό έκανε και επαφές με κυβερνητικά στελέχη. Όποια και αν ήταν αυτά τα κυβερνητικά στελέχη και οποιοδήποτε κόμματος. Όλων των κομμάτων από αυτά που έχουν κυβερνήσει. Αυτό είπε ο κύριος Φρουζής στην ουσία και αυτό κάνουν οι κάθε τέτοιου είδους υπάλληλοι. Εδώ όμως η προανακριτική έχει συσταθεί για να διερευνήσει αν όντως παρενέβη ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Σύμφωνη. Και έρχεται ο κύριος Φρουζής και δείχνει την κυρία του Λουπάκη. Σύμφωνη. Και λέει ότι με πίεσε. Κοιτάξτε, για να μην γίνουμε εμείς εδώ Επιτροπή της Βουλής, ούτε Προανακριτική Επιτροπή. Ο καθένας κατονομάζει, αυτά θα αξιολογηθούν τα στοιχεία. Εμείς λέμε όσο γίνεται να πάει σε βάθος η έρευνα και να αποκαλυφθούν οι ευθύνες. Όμως το ζήτημα είναι το εξής. Αυτό που είπε το ΚΚΕ. Εάν δεχόντουσαν οι κυβερνητικές πλειοψηφίες πριν του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, την πρόταση του ΚΚΕ να αλλάξει στη συνταγματική αναθεώρηση ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
θα λυνόταν το ζήτημα. Δεν έχει καμιά δουλειά η Βουλή να γίνεται προανακριτική επιτροπή, να γίνεται δικαστήριο, να ρυθμίζει όλα αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να φύγουν από την αρμοδιότητα της Βουλής. Οι υπουργοί πρέπει να ελέγχονται και να λογοδοτούν από τη δικαιοσύνη όπως και ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δεν έχουν τίποτα παραπάνω, ούτε κέρατα, ούτε παράσημα διαφορετικά σε σχέση. Βεβαίως να μην έχουν καμία. Διότι τι πάει να πει είσαι υπουργός, κύριε, πρέπει να ελέγχεσαι ακόμα αυστηρά, ακόμα και από τον απλό πολίτη. Ο απλός πολίτης, ο απλός εργάτης, ο αγρότης, ο επαγγελματίας κυνηγέται για το ψιλοπίδημα. Και εδώ έχεις τον υπουργό, ο οποίος χειρίζεται σοβαρά ζητήματα και έχει ασυλία και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να τον παραπέμψει κλπ. Άρα αυτό είναι λυμένο το ζήτημα. Όπως επίσης και το άλλο, μαζί με αυτό για τη συνταγματική αναθεώρηση για να τελειώσω, είναι ότι η δικαιοσύνη πρέπει να σταματήσει να διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Όταν διορίζεις το δικαστικό, που τον διορίζεις και με κριτήρια σε τελευταία ανάλυση πολιτικά κομματικά, όποιος σου κάνει ή όποιον θεωρεί υποκειμενικά έτσι, γιατί είναι μία από τις μπορείς να παρεμβαίνεις και πιο εύκολα ύστερα. Όχι πιο εύκολα και γίνεται παρέμβαση, δεν χρειάζεται. Ο ελληνικός λαός και εμείς που συζητάμε νομίζω είναι κοινή πεποίθηση ότι όχι μόνο γίνονται παρεμβάσεις, αλλά γίνονται και χοντρές παρεμβάσεις. Δεν ξέρω αν θες να μείνουμε, η ερώτησή σου είναι στο θέμα αυτό ή να πάμε παρακάτω στην συνταγματική αναθεώρηση. Και πριν να πω δύο λόγια μόνο πώς έγινε η συνάντηση με το Φρουζή και θα τελειώσουμε αυτό. Ωραία. Τελειώνει το άρθρο 86, καθώς όλοι ψήφισαν ότι πρέπει να αλλάξει. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως θα αλλάξει. Ό,τι πάθαμε, πάθαμε και ό,τι υπέστη. Ναι, αλλά οι προτάσεις, ξέρετε, εμείς έχουμε κάνει κριτική σε αυτό. Στην ουσία, η μικρή υποτίθεται βελτίωση που εμπεριέχει η πρόταση των άλλων κομμάτων, στην ουσία δεν λύνει το βασικό πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άλλη διάταξη. Ότι πρέπει να τελειώσει και να καταργηθεί αυτό το άρθρο. Στην αναθεώρηση όπου ο ρόλος. Μόνο να πω λίγο για τη συνάντηση. Είναι σημαντικό αυτό. Ότι ξεκινάει η συνάντηση, πηγαίνει ο δικηγόρος του κυρίου Φρουζή για να αποδεσμεύσει το 1,8 εκατομμύρια. Μεγάλος μάνατζερ. Και εγώ καλός μάνατζερ και καλός δημοσιογράφος είμαι, αλλά με 1.100-1.200. Μπράβο στον κύριο Φρουζή, 1,8 εκατομμύρια να αποδεσμεύσει. Και εκεί η κυρία Τουλουπάκη τι λέει. Του λέει, πες του κυρίου να περάσει και από εδώ. Και εκεί γίνεται η μεγάλη τώρα διαμάχη. Του είπε να περάσει από εδώ για να δώσει 10 πολιτικά πρόσωπα, 10 συγκεκριμένα, ή να μιλήσει βέβαια για πολιτικά πρόσωπα. Και εδώ, γεια στο στόμα του κυρίου Κουτσούμπα. Μάλιστα. Δηλαδή, δίνω καθένα τη δική του ερμηνεία. Λοιπόν, η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Εδώ ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι καθοριστικός και το αναγνωρίζουν όλοι. Ποια είναι η εκτίμησή σας, θα συμφωνήσετε τελικώς, βρίσκεστε σε έναν δρόμο προς τη συμφωνία? Κοιτάξτε, να σας πω καταρχήν, να σχολιάσω τον καθοριστικό ρόλο. Το ΚΚΕ δεν θεωρούμε για τον εαυτό μας ούτε ότι είμαστε ρυθμιστές, όπως λένε ή γράφουν διάφοροι, ούτε ότι είμαστε απορυθμιστές του ζητήματος. Εμείς είπαμε από την αρχή το εξής, πρέπει να διευκολυνθούν οι Έλληνες μετανάστες, οι Έλληνες εργαζόμενοι, επιστήμονες, φοιτητές, οικογενειάρχες και λοιπά που ζουν στο εξωτερικό, γιατί φύγαν από την Ελλάδα, γιατί δεν είχαν δουλειά, ψάχναν μια καλύτερη μοίρα, για διάφορους τέλος πάντων λόγους, είτε για να σπουδάσουν, να διευκολύνονται στις εκλογικές αναμετρήσεις να εκφράζουν τη γνώμη τους, εφόσον η πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση που βγαίνει και από τη διάταξη που παίρνουν τα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό επηρεάζει και αυτούς. Τους επηρεάζει κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά κλπ. Να έχουν δηλαδή δικαίωμα λόγου μέσω της ψήφου τους. Αυτό ήταν το ζήτημα. Ναι. Και σε αυτό συμφωνούμε. Και πρέπει αυτή η ψήφος να μετρά όπως και των υπολείπων πολιτών Ελλήνων. Και εδώ μπορεί από να εκεί και πέρα και ο Λάμπρος, από εκεί και πέρα όμως είπαμε το εξής. Επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς ισχύει και συνταγματικά το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος, που σημαίνει άμα μια προ-προ-προ-γιαγιά, προ-προ-προ-προ-παπαππούς από το 1800 ήταν ελληνικής καταγωγής, τότε έχει δικαίωμα απόκτησης ηθαγένειας λόγω αίματος και ο τέταρτης, τρίτης, και αν ξέρω, έχει και ένα πέμπτης γενιάς που έχετε κλπ. Τα καλοκαίρια εδώ, άρα υποβάλλει φορολογική. Είναι τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν, επίσης πρέπει να υπάρχει αφημί, ενεργό αφημί,
να υπάρχουν μια σειρά τέτοια ζητήματα. Ενεργό αφημί. Ενεργό αφημί μπορείς να δημιουργήσει, αυτό σας λέω. Μπορεί οποιοδήποτε. Έχοντας ένα εξωτικό. Εμείς λέμε ενεργό αφημί. Έχεις 15 μέρες το χρόνο, πληρώνεις έλφια, να... έχεις αφημί, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Μπορεί να μην ξέρεις ποιος είναι. Για να φτάνω και σύντομα στο διατάφτα, διότι τώρα δεν είμαστε στην πρώτη φάση όπου τα κόμματα εκθέταν τις απόψεις τους. Τώρα έχουμε, ναι, την πρόταση. Έχουμε την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, έχει μοιραστεί στα κόμματα, τη μελετάμε, όμως η πρώτη μελέτη που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, φυσικά θα τοποθετηθούμε οριστικά όταν έρθει κανονικά η διαδικασία στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, η πρώτη ανάγνωση είναι ότι δεν καλεί, είναι ότι δεν καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις που είχαμε βάλει, έτσι δηλαδή, ώστε σε ποια σημεία δεν σας καλύπτει. Να μην αλλοιώνεται. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Ναι. Τώρα έχει σημασία για παράδειγμα και οι διατυπώσεις. Ναι. Τώρα δεν έχω εδώ μπροστά. Ναι. Ίσως χρειάζεται και ξεχωριστή εκπομπή γι' αυτό. Αλλά όμως αυτά που σας έλεγα πριν, το αφημί, το ενεργό για παράδειγμα. Ναι. Ή το πόσα χρόνια και πώς αποδεικνύεται αυτό ότι ζει στην Ελλάδα, ναι, και ποιες προϋποθέσεις βάζουν έζησε στην Ελλάδα ή πόσα χρόνια λείπει και αυτό. Το πώς γίνεται η διαδικασία με τα εκλογικά τμήματα και αν εξασφαλίζεται ο έλεγχος και της αυτοπρόσωπης παρουσίας, αλλά και του να μην γίνει νοθεία και αλλίωση του εκλογικού σώματος. Και μια σειρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας που μπορεί να εγερθούν, διότι δεν είναι σαφείς οι διατυπώσεις για τις αλλαγές στο άρθρο 54, γιατί υπάρχει και το άρθρο 51. Μην μείνουμε στις διατυπώσεις τώρα, γιατί δεν τις έχω και μπροστά μου. Σας λέω όμως διάφορες πλευρές. Όπως επίσης και το ζήτημα του εκλογικού νόμου ή του πλαφών, το οποίο στην ουσία μένει ανοιχτό και συνταγματικά και νομικά. Για πάμε στον εκλογικό νόμο, αυτού. Δεν θα ανοίξει τώρα, αλλά το αφήνει ανοιχτό για το επόμενο διάστημα, σε κάποιους μήνες, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να αλλάξει το πλαφόν, να μεγαλώσει, που σημαίνει ανισοτιμία της ψήφου. Δεν λέω μόνο το γενικό πλαίσιο με το οποίο διαφωνούμε και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί νοθεύουν την απλή αναλογική, δηλαδή την γνήσια έκφραση της αποτύπωσης της όμως, ψήφου και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όμως, εσείς είστε υπέρ της αλλαγής, έστω και αυτής της απλής αναλογικής? Όχι, είμαστε υπέρ της καθιέρωσης απλής αναλογικής και ανώθετης. Όμως η κυβέρνηση στο βαθμό που θα υπάρχει φέρει αυτό, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της την πρόταση της αλλαγής του υφιστάμενου εκλογικού συστήματος, το οποίο αν δεν αλλάξει θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό το θέτω αυτό. Γι' αυτό το θέτω αυτό και γι' αυτό το συνδυάζω και με το νομοσχέδιο που έρχεται για την ψήφο των αποδήμων, διότι έχουμε από τη μια μεριά αλλαγή του εκλογικού σώματος, μεγαλώνει το εκλογικό σώμα, αλλά παραμένει η ανισοτιμία της ψήφου των Ελλήνων πολιτών και μάλιστα με το ενδεχόμενο να αλλάξει ακόμα στο χειρότερο, όχι μόνο από την ψήφο των αποδήμων, αλλά και από εσείς το εκλογικό σύστημα που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία. Που θα φέρει η κυβέρνηση. Γιατί, ναι, αν είπα περάσει, ότι θα το δούμε αυτό συγκεκριμένα. Ωραία, θα το δούμε. Αλλά πάντως, η τοποθέτησή μου, για να καταλάβετε, αν θέλετε, για να έχετε καθαρή άποψη σε αυτό και αυτοί που μας ακούνε, είναι ότι είναι βασικά αρνητική, έτσι όπως έχουμε δει. Μάλιστα. Το σχέδιο νόμου. Πέρα από αυτό, να συμπληρώσω το εξής. Η κυβέρνηση να ακούσει τα κόμματα και να ξεκινήσει συζήτηση μαζί του στο Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να ακούσει όμως και τους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί περίμεναν πώς και πώς αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να τους δυσαρεστήσει. Δηλαδή να ακούσει τα μηνύματα που έρχονται, γιατί ήδη υπάρχουν μουρμούρες για το θέμα των 35 χρόνων, για δύο χρόνια τελευταία παραμονή στην Ελλάδα κτλ. Αυτά να ακουστούν όλα και να πάμε σε ένα νόμο όπου θα πάρει πραγματικά τις 300 ψήφους. Πάντως εμείς τους ακούμε τους Έλληνες του εξωτερικού. Άλλωστε έχουμε και αρκετές κομματικές οργανώσεις. Σε πολλές, σχεδόν σε όλες όπου υπάρχει ελληνισμός. Και βεβαίως κατανοούν απόλυτα αυτό που λέμε. Διότι υπάρχει κίνδυνος αλλίωσης του εκλογικού σώματος. Δεν μιλάμε για αυτούς που παραπονούνται και έχουν δίκιο, οι οποίοι θα καλύπτονται και πρέπει να καλύπτονται έτσι ώστε να διευκολύνονται να ψηφίσουν. Μάλιστα. Και αν υπάρχουν και κάποιες λίγες περιπτώσεις που αναγκάζονται να έρθουν εδώ, υπάρχουν τρόποι διευκόλυνσης με τη θέληση των κομμάτων και των κυβερνητικών πλειοψηφιών για να μπορούν να έρχονται και να ψηφίζουν. Λάμπρε. Οι λίγοι που πιθανόν δεν θα μπορούν να είναι στις καταστάσεις του εξωτερικού. Πάμε και στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας για να κλείσουμε αυτό το πακέτο των θεμάτων. Κοντός ψαλμός αλληλούια λοιπόν. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Πιστεύω
ότι και εδώ θα υπάρξει αντίδραση από τα κόμματα. Θα δούμε. Πάντως, εγώ θέλω να ρωτήσω ήδη το θέμα ότι μπορεί να περνάει με την απλή πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών ή και μετά, αν αυτό δεν επιτευχθεί με 120 ψήφους, εκεί θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη είναι θέμα. Είναι συζήτηση. Θέμα. Και το ερώτημα είναι, είναι θέμα να εκλεγεί ένας πρόεδρος με την απλή πλειοψηφία. Και το ερώτημα είναι αν υπάρξει μία πρόταση ελκυστική για τα δεδομένα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από το χώρο της κεντροαριστεράς ή και της αριστεράς ακόμη. Θα ήσασταν διατεθειμένοι να ψηφίσετε? Καταρχήν είναι θέμα και προβληματική όλοι οι προτάσεις και των τριών κομμάτων των υπολείπων. Δηλαδή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Και η Νέα Δημοκρατία που λέει με πλειοψηφία 151 και αν δεν ψηφιστεί να αναλαμβάνει ο πρεσβύτερος, αυτός που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία τελικά είναι απαράδεκτη. Και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει αν δεν γίνει και δεν συμφωνήσουμε και δεν βγει πρόεδρος να πηγαίνουμε να απευθυνόμαστε στο λαό, που σημαίνει να εκλέγεται ο πρόεδρος Δημοκρατίας, οπότε πάμε ουσιαστικά σε ιδιαδική εξουσία. Έχει άλλες αρμοδιότητες και άλλες εξουσίες. Σε αλλαγή ακόμα και του πολιτιακού συστήματος της χώρας και του κοινάλου που λέει ότι να υπάρχει 160 ψήφους και αν δεν γίνεται μετά να παίρνει παράταση μερικούς μήνες, εσείς μερικά χρόνια, εδώ. Μέχρι και μια θητεία, αν δεν γίνεται ο ίδιος. Εδώ. Να μην γίνονται δηλαδή εκλογές, τίποτα. Εσείς τι λέτε? Εμείς εδώ. Λέμε θα μπορούσε να μείνει έτσι, διότι δεν μας απασχολεί το ζήτημα εάν για παράδειγμα, γιατί όλα αυτά τα κόμματα φέρνουν αλλαγές και τροποποίηση συνταγματική σε αυτό το ζήτημα με το σκεπτικό να μην γίνονται εκλογικές αναμετρήσεις, να μην γίνουν εκλογές δηλαδή. Ναι. Γιατί αν δεν βγει πρόεδρος Δημοκρατίας με το ισχύον άρθρο, ναι, θα πρέπει να πάμε σε εκλογές μετά, έτσι όπως γίνεται. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να γίνεται να ισχύει αυτό απόλυτα όπως ήταν. Μες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, διότι για να απαντήσω και στο άλλο ερώτημά σας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, το θεωρούμε επίσης ένα βασικό πυλώνα αυτού του συστήματος, του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος, που υλοποιεί απαρέγκλιτα την εκάστοτε απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ό,τι νομοθετεί δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, άρα θα και το έχει αποδειχθεί. Δεν συγκρούεται, δεν έχει ρόλους τέτοιους, ναι. Άρα υπογράφει. Mm-hmm. Άρα ένας οποιοσδήποτε πρόεδρος, ο πιο καλός, ο πιο ευγενικός, ο πιο ικανός και ο πιο όπως αγωνιστής, θέλετε βάλτε πούμε. Το. Όπως θέλετε βάλτε το αγωνιστής εντός εισαγωγικών. Ναι. Τη στιγμή που θα δεχτεί να αναλάβει και να πάει πρόεδρος Δημοκρατίας, θα υπογράφει με την τσίφρα του, ας πούμε, την αμυντική συμφωνία, υποτίθεται ναι. αμυντική, ο Θεός να την πει, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ελλάδας, και που, σημαίνει ότι που εσείς θα οδηγεί τον Υπουργό Άμυνας, όπως αυτό πρόσφατα καταλαβαίνουμε, είπε, ένα πολιτικό σκεπτικό. Θα πολεμήσουμε μαζί με τους Αμερικάνους, όπως στην Κορέα, όπως παντού σε όλο τον κόσμο, τα προηγούμενα χρόνια, και θα στέλνουμε στρατεύματα κλπ. Και πάει λέγοντας. Άρα δεν συμφωνείτε, λέτε ότι δεν είναι συνόμους. Θέμα προσώπου εδώ. Είναι θέμα θεσμού και λειτουργίας του θεσμού. Πάντως, εγώ, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω ναι, μόνο ναι, αυτό, ότι η κυβέρνηση διατυμπανίζει ότι εμείς το μόνο που αλλάξαμε, λέει χαρακτηριστικά, είναι να αποσυνδέσουμε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από πιθανές εκλογές. Να οδηγηθούμε δηλαδή εκλογές. Τα άλλα μένουν ως έγον. Δηλαδή, πρώτη ψηφοφορία 200, 180 και πάνω. Αυτό λέει ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίδης. Για να μην υπάρχει αστάθεια. Εμείς δεν θεωρούμε ότι δημιουργείται αστάθεια επειδή ο λαός θα κληθεί να αποφασίσει εκλογές. Και αν δημιουργείται αστάθεια σε ένα άδικο σύστημα, καλό είναι αυτή την αστάθεια ο ελληνικός λαός να την αξιοποιεί προς όφελός του. Λοιπόν, Λάμπρε, σε ευχαριστούμε και αυτό το Σάββατο για τη συμβολή σου στην εκπομπή. Πάμε εμείς σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, σε μια άλλη μεγάλη επέτειο. Είναι 30 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Εσείς επισκεφθήκατε το Βερολίνο, έχετε και μία έκδοση για να μας τη δείξετε με φωτογραφία. Αυτό ήταν πέρσι με αφορμή τα 100 χρόνια του γιορτασμού της επετείου του κόμματος. Κρατήστε το λίγο ανοιχτό. Θέλετε να δείξετε είχε το έτοιμο. Γίνει ναι. μια εκδήλωση στο Βερολίνο, στο σπίτι, στο χώρο αυτόν, αυτό εδώ είναι, που είχε γίνει το ένατο συνέδριο του κόμματος σε συνθήκες μέσα στη δικτατορία της στρατιωτική παρανομίας το Δεκέμβριο του 1973. Περίπου τέτοια εποχή, σαν σήμερα πριν 46 χρόνια. Ένα μήνα ακριβώς μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Είχε συγκληθεί το ένατο συνέδριο του κόμματος, γραμματέας τότε ήταν ο Χαρίλαος Φλωράκης.
Λοιπόν, και έγινε επίσκεψη αντιπροσωπείας του κόμματος και πήγαμε στο Βερολίνο. Εδώ είναι η πύλη του Βραδεμβούργου, από ό,τι βλέπω. Είναι το Σοβιετικό Μνημείο που υπάρχει σήμερα. Απ' την άλλη πλευρά είναι το Reichstag, έτσι ακριβώς που υπάρχει και εκείνη η ιστορική φωτογραφία, όπου επάνω είχε μπει η κόκκινη σημαία στην καρδιά του ναζιστικού τέρατος εκεί στη Γερμανία, η συμβολική φωτογραφία με την αντιφασιστική νίκη κλπ. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η έκδοση. Έχει ενδιαφέρον, που θα τη μελετήσω. Η κομματική οργάνωση εκεί. Και είπα να το αξιοποιήσουμε, επειδή δεν είναι με το θέμα μας. Έγινε μια εκδήλωση. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση, διότι αφέρθηκε στα χέρια και στην συνείδηση των παιδιών. Υπό την αιγίδα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, της Πρεσβείας Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η Ελληνογερμανική Αγωγή και η Γερμανική Σχολή διοργάνωσαν μια εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκε και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Πρεσβεία την οργάνωσε. Υπό την αιγίδα. Για μαθητές Έλληνες. Ναι, ξένη πρεσβεία. Η Ομοσπονδιακή. Μπράβο. Μπράβο. Η πρεσβεία τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη. Και μόνο αυτό τα λέει. Γερμανίας. Όλα. Εντάξει, θα δούμε και θα πω. Ξέρετε τι έχει ενδιαφέρον σε αυτή την εκδήλωση. Οι εργασίες των παιδιών τη Τρίτη Γυμνασίου, οι οποίοι βιωματικά πια αναπαρέστησαν την ιστορία, γκρέμισαν το τείχος. Να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το θέμα το οποίο άλλαξε ουσιαστικά, επηρέασε την ευρωπαϊκή ιστορία. Ήρθα να σας μιλήσω για ελάχιστα, για κάτι που εγώ και μερικοί από εδώ έχουμε ζήσει στη ζωή μας και εσείς ευτυχώς δεν το έχετε δει ποτέ. Το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Βερολίνου χώρισε φίλους, οικογένειες, μια πόλη, ένα έθνος, στην πραγματικότητα ολόκληρη την ανθρωπότητα στα δύο. Και τελικά, μια 9η Νοεμβρίου αποδείχθηκε ότι οι ανθρώπινοι αγώνες για την ελευθερία δεν είναι μάταιοι. Το τείχος αυτό που η δική μου γενιά πίστευε ότι θα στεκόταν για πάντα κατέρευσε. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Εμείς που το ζήσαμε δεν πρέπει να το ξεχάσουμε και εσείς παιδιά που δεν το ζήσατε πρέπει να το διδαχτείτε. Πρέπει να διδαχτείτε από την ύπαρξή του και την πτώση του. Με αφορμή την εκδήλωση αυτή, θα εκφράσουμε μέσα από τη ζωγραφική και τη μουσική τη σκέψη μας και την ελευθερία. Συγκεκριμένα, θα αναπαραστήσουμε και όλα στην πτώση του τείχους. Θα προσπαθήσουμε ουσιαστικά να μπούμε στη θέση των ανθρώπων αυτών και να καταλάβουμε έστω και λίγο τι σημαίνει να μας θερείται κάτι τόσο σημαντικό όσο η ελευθερία. Έπεσε ο τείχος το 1989 και ότι ήταν πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να το θυμόμαστε ώστε να μην χτίζουμε άλλους τείχους και να ενώνουμε γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους. Σκοπός μας είναι να δείξουμε στους ανθρώπους ότι δεν είναι σωστό πλέον να δημιουργούμε τείχη ανάμεσά μας, είτε πραγματικά είτε εικονικά. Οφείλουμε να χτίζουμε γέφυρες που θα μας ενώνουν και θα μας φέρουν πιο κοντά. Μέσα από αυτή την εκδήλωση θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητά τους, όχι ως κάτι απαραίτητα αρνητικό, αλλά ως κάτι που μπορεί να τους ενώσει γενικότερα.
Λοιπόν, κύριε Γραμματέα, η ιστορία άλλαξε, η Ευρώπη άλλαξε. 30 χρόνια μετά, πώς αποτιμάτε αυτή την ιστορική εξέλιξη? Τα παιδιά είπαν ορισμένα σωστά πράγματα. Τραγούδησαν μάλιστα και ένα τραγούδι του Τζον Λένον που γράφτηκε ενάντια στην επέμβαση των Αμερικάνων στο Βιετνάμ, ναι, για την ειρήνη των λαών. Έτσι. Και βεβαίως ενάντια στον αντικομουνισμό και όλο αυτό που υπήρχε. Μόνο που δυστυχώς τα παιδιά, γι' αυτό έκανα και το σχόλιο πριν, με εντυπωσίασε ότι πρεσβεία, ξένη πρεσβεία οργάνωσε τέτοια ήταν εκδήλωση. Ήταν υπό την αιγίδα της, δεν της, ναι, υπό την αιγίδα της, όμως απευθυνόταν τα δύο σχολεία, Ελληνογερμανική αγωγή και Γερμανική σχολεία. Να αποφεύγουμε, θα έλεγα, για να το πω πολύ μαλακά και πολύ απλά, είναι η άποψή μας, να εμπλέκονται οι πρεσβείες, είτε γερμανικοί είτε αμερικάνικοι, σε τέτοιου είδους ζητήματα. Γιατί θα σας έδωσα το εξής ζήτημα, το θέτω περισσότερο στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Τείχος υπάρχει και στην Παλαιστίνη, που το έχουν χτίσει οι Ισραηλινοί και το χτίζουν κάθε μέρα. Στην Παλαιστίνη τείχος μέσα στα παλαιστινιακά εδάφη. Στη Λευκοσία υπάρχει η πράσινη γραμμή που είναι με την τουρκική κατοχή. Στα σύνορα Μεξικό, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Τραμπ χτίζει τείχος για τους ανθρώπους. Είναι πολύ επίκαιρο αυτό. Άρα που λοιπόν, ναι, μόνο το μήνυμα, σύμφωνοι, το μήνυμα είναι ευρύτερο και έτσι το προσλαμβάνουν, θα θέλω να πιστεύω, τα παιδιά και η νεολαία της πατρίδας μας, όπως και η γερμανική νεολαία, με βάση οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή τα 30 χρόνια της πτώσης του τείχους. Άρα λοιπόν ήθελα να πω ότι την ιστορία πρέπει να τη μαθαίνουμε έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα, με τα δεδομένα της εποχής, με το ποιοι συγκρούονταν εκεί, ότι εκεί είχαμε να κάνουμε με σύγκρουση καπιταλισμού-σοσιαλισμού, δύο διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων. Για παράδειγμα, πρέπει να το μαθαίνουμε και σε σχέση με το αποτέλεσμα μιας ιστορικής ενέργειας ή κάποιων ιστορικών γεγονότων. Ένα τείχος και εκ του αποτελέσματος σήμερα. Δεν πρέπει να είναι ένα τείχος. Ναι. Έτσι, μόνο, όπως είπατε μόνο πολύ σωστά μόνο και στη Λευκοσία. Μόνο που, πρέπει να πούμε, μόνο που πρέπει να πούμε εδώ ότι αυτά τα τείχη που συζητήσαμε πριν στη Λευκοσία αλλού είναι εκεί που είναι επέμβαση και υπάρχουν σύνορα χωρών. Εδώ υπήρχαν δύο ξεχωριστές χώρες. Mm-hmm. Πρώτα φτιάχτηκε ως κράτος η Ομοσπονδιακή Γερμανία, η Δυτική Γερμανία, το Μάιο του 1949 και σε συνέχεια το Μάιο του 1949, τον Οκτώβριο του 1949, φτιάχτηκε η Ανατολική Γερμανία, η Λαοκρατική mm-hmm. Δημοκρατία της Γερμανίας. Άρα λοιπόν και το Βερολίνο δεν βρίσκονταν στα σύνορα αυτών των δύο ξεχωριστών κρατών. Όχι. Που είχαν διαφορετικό κόπηκε κοινωνικό σήμερα σύστημα. Ήταν στο έδαφος της σοσιαλιστικής Γερμανίας, της λαοκρατικής, ναι, Γερμανίας. Αλλά με το, λοιπόν, με το τείχος ήταν, κόπηκε ήταν και μάλιστα πολύ Βερολίνο μακριά από τα σύνορα με τη Δυτική Γερμανία. Και ήταν μια πόλη σε ένα άλλο κράτος διαφορετικό, εφόσον υπήρχαν σύνορα πλέον Δυτική Γερμανία, Ανατολική Γερμανία, και το Βερολίνο χωρίστηκε το 1961, δηλαδή μετά από 12 χρόνια από το χωρισμό των κρατών. Μέχρι τότε ήταν νοητά τα σύνορα, δηλαδή λέγαν το σύνορο είναι η πύλη του Βραδεμβούργου, ο τάδε δρόμος, το τάδε σοκάκι σε όλη την πόλη, από εκεί δεν πηγαίναν, αλλά δεν υπήρχε κανένα τείχος. Και αυτό το αξιοποιούσαν δυνάμεις της Δύσης, δηλαδή η Δυτική Γερμανία, η οποία έχει αξιοποιήσει στελέχη του Χίτλερ, τον Ναζί, να τους βάλει στο μηχανισμό. Περνάγαν πολλοί ναζιστές εκεί, για να ξέρουμε όλη την πραγματικότητα την ιστορική. Περνάγαν πολλοί πράκτορες όλης της Δύσης, Αμερικάνοι, άλλοι κλπ. Από το Βερολίνο λέτε. Από το Βερολίνο. Ναι. Περνάγαν από το Ανατολικό στο Δυτικό Βερολίνο και κάναν ουσιαστικά υπονόμευση του κράτους, της πόλης εκεί, των ανθρώπων που ζούσαν. Αυτά ήταν τα ιστορικά γεγονότα. Mm-hmm. Και έτσι αναγκάστηκαν να φτιάξουν το τείχος αυτό, έτσι ώστε να έχει και φυσικό σύνορο. Μετά εφόσον ήταν δύο, το Δυτικό Βερολίνο που ανήκε λοιπόν στη Δυτική Γερμανία και το Ανατολικό Βερολίνο που ανήκε στο έδαφος της Σοσιαλιστικής Ανατολικής Γερμανίας, να ξεχωρίζονται. Έτσι έγινε. Και μάλιστα πριν γίνει αυτό, επειδή μπήκαν στρατεύματα της Δύσης στη Γερμανία στα σύνορα και προχωρούσαν, έγινε, μάλιστα ζητήθηκε από τότε κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας να μην υπάρξει ούτε τείχος, ούτε σύνορα και να μείνει έτσι. Αλλά προκειμένου να υπογραφεί συνδίκη όμως
που δεν θα γίνεται παραβίαση συνόρων, ούτε έλευση πρακτόρων, ούτε υπονομευτικές ενέργειες στην ηλεκτροπαραγωγή, σε εργοστάσια, σαμποτάζ κλπ. Άρα αυτά πρέπει να τα ξέρει η νεολαία για το τι συνέβαινε τότε. Τέλος πάντων, τέλειωσε αυτή η ιστορία. 30 χρόνια μετά όμως δεν δικαιώθηκε. Και στην Ευρώπη δεν δικαιώθηκε αυτό το ζήτημα, όχι γιατί ενώθηκε ο γερμανικός λαός. Αυτή ήταν η θέληση. Γιατί αυτό που υπάρχει σήμερα, για παράδειγμα, στην ενιαία Γερμανία, είναι πολύ πίσω από αυτό που υπήρχε τότε. Και στα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων. Και στα ζητήματα της δουλειάς, της ανεργίας, της φτώχειας που υπάρχει, αυτό δεν των έχει κοινωνικών να κάνει, δικαιωμάτων. Με την Ευρώπη. Για παράδειγμα, ναι, βεβαίως έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως ναυαρχίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωζώνης είναι σήμερα οπωσδήποτε η Γερμανία. Όλοι το αναγνωρίζουν έτσι αυτό. Είναι, ναι. Και βεβαίως πολλές πολιτικές ξεκινούν από εκεί, τα οποία διευρύνονται μετά και πάνε και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, εκ του αποτελέσματος βλέπουμε, πω, δεν ενώ ήταν εκεί, του τείχου, για παράδειγμα, στο Ανατολικό, αυτή όχι, είναι ζήτημα πολιτικών συστημάτων, κοινωνικών συστημάτων. Γι' αυτό μιλάμε ότι πάνω από το 50% σήμερα των Γερμανών που ζουν στην ενιαία Γερμανία βλέπουν με νοσταλγία την σοσιαλιστική Γερμανία, την Ανατολική Γερμανία. Και συζητάνε γι' αυτό. Μα οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Δεν το δίνω εγώ. Η Μέρκελ τα έδωσε αυτά στη δημοσιότητα. Ότι 55% ήταν αυτό. Η οποία προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία. Ναι, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα, μου είπαν ότι το έχει ξαναπεί, ότι τις μέρες που, τη μέρα που έπεσε το τείχος και όπου γινόταν όλα αυτά που λένε, με γκασμάδες ρίχναν ο κόσμος στους δρόμους, η κυρία Μέρκελ είπε ότι είχε πάει για σάουνα. Ήταν ένα καθημερινό απόγευμα της ζωής της. Μάλιστα. Δηλαδή τόσο άσχημα, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση τα λεγόμενα της καγκελαρίου, περνούσαν οι Ανατολικογερμανοί, οι Ανατολικοβερολινέζοι σε συνθήκες αυτές. Είναι πάρα η πολύ πιο μεγάλη, ενδιαφέρουσα συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη. Μπορούμε να κάνουμε, πιστεύω. Αλλά, γι' αυτό αλλά λέω, δεν είναι της παρούσης. Σύμφωνοι. Αλλά επειδή το χρόνος, θέσατε το ζήτημα και με το βίντεο, κάνετε, ήταν βεβαίως αφορμή, επειδή εσείς αφορά απαντήσατε αυτό το, με τον τρόπο που πιστεύετε και γι' αυτό σας καλέσαμε για να πείτε τις απόψεις σας. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πάμε σε ένα Greek icon. Το πρόσωπο του Έλληνα, διαχρονικά. Ένας πολύ καλός συνάδελφος και μεγάλος καλλιτέχνης, διευθυντής φωτογραφίας εδώ στην ΕΡΤ, μεγάλος φωτογράφος, ο Ανδρέας Ζαχαράτος, που γνωρίζετε προσωπικά, αξιολογότατος, προχώρησε στη δεύτερη έκθεσή του, η οποία έχει, άνοιξε τις πύλες στις 8 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως στις 18 Νοεμβρίου, κυρίες και κύριοι, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους στο iFocus. Νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε ότι αύριο, εκτός από την επέτειο του Πολυτεχνείου, έχουμε άλλη μια επέτειο, τα 101 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κάνετε εκδηλώσεις και θα ταξιδέψετε πάλι όλη τη χώρα.
Γυρίσετε. Βεβαίως, γιατί με τα 100 χρόνια που γιορτάσαμε πέρσι δεν τέλειωσε αυτή η ιστορία. Άλλωστε, εμείς δεν τα γιορτάζουμε μόνο για να σβήνουμε κεράκια. Τα γιορτάζουμε γιατί θεωρούμε ότι οι επεξεργασίες του ΚΚΕ, η παρουσία του στην ελληνική πολιτική σκηνή, στους αγώνες, είναι για το σήμερα και για το αύριο του λαού μας και αυτής εδώ της χώρας. Έχουμε συγκεκριμένους στόχους και επεξεργασίες. Και από αυτή την άποψη οργανώνουμε εκδηλώσεις με βάση την επικαιρότητα. Μόλις προχθές είχαμε μια εκδήλωση για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, πλημμύρες, σεισμοί, σοβαρά προβλήματα, δασοπροστασία κλπ. Και αυτή θεματικές εκδηλώσεις. Αυτή τη βδομάδα, για παράδειγμα, επίσης πάω, έχω περιοδεία στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, συναντήσεις με φορείς, περιοδίες σε εργοστάσια και ομιλίες και εκδηλώσεις. Συνεχίζουμε την επόμενη βδομάδα με θεματική εκδήλωση για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και τις νέες εξελίξεις που θα έχουμε γύρω από αυτό, που αφορά όχι μόνο τους συνταξιούχους τους ίδιους, αλλά αφορά και τους εργαζόμενους και την νεολαία μας. Ανοιχτές συγκεντρώσεις, ναι. Άρα, η συγκεκριμένη θέλει, θα γίνει στο Νοβοτέλ, για παράδειγμα. Να συμμετάσχει. Ωραία. Γίνονται σε εκδηλώσεις σε τέτοιους χώρους. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι.